αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Χειμωνιάτικο θα είναι Δευτέρα και Τρίτη. Αναλυτικότερα λοιπόν αύριο Σάββατο. Σποραδικές βροχές θα εκλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, η έντασή τους 6 με 7, τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα Κυθήνων, η έντασή τους θα φτάνει και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα σε 8 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρωτικά έως 17 με 18 και στο Αιγαίο έως 19 βαθμούς. Στην Αττική αύριο αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Βροχές περιμένουμε στην περιοχή της Αττικής μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς. Την Κυριακή τώρα βροχές θα εκλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια που δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 7 με 8 το πρωί, νωρίς το πρωί, στα νότια πελάγη, νότιο Ιόνιο και νοτιοδυτικό Αιγαίο, δεν αποκλείεται η έντασή τους να φτάνει και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 8 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρωτικά έως 11 με 12 και στο Αιγαίο έως 17 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα συνεχίζονται οι βροχές στη χώρα μας, στα χιόνια, στα ορεινά, αλλά και στα ημιορεινά, επίσης σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Πάντως τα φαινόμενα την Τρίτη βαθμία θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και θα εξασθενήσουν. Την Τετάρτη πολύ γρήγορα ο καιρός βελτιώνεται και θα παραμείνει βελτιωμένος σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των βορείων ανέμων.